Προτίθεστε να εφαρμόσετε, κύριε Περάκη, τις διατάξεις του νέου νόμου. Λοιπόν. Ακούστε να δείτε τώρα. Για να πάμε επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Ο γιατί... και ο Δημητρακόπης της ουσίας μιλούσε. Λέω λοιπόν, ναι, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να αναφέρεται σε παραδείγματα. Ναι. Όταν μπαίνει στην ουσία ενός νομοσχεδίου, κρίνεις αυτά που γράφει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο λοιπόν λέει ότι η γνωστοποίηση που έτσι κι αλλιώς είχε μέχρι σήμερα, γιατί δεν είχε νόημα να κάνουμε ένα συλλαλητήριο χωρίς να γίνει γνωστό. Είχε κανένα νόημα. Προφανώς έπρεπε να το γνωρίσετε. Στέλναμε παντού, ενημερώναμε τους Δήμους, βεβαίως. Παντού. Κοινοποιήσετε σε συγκεκριμένα όργανα. Ήτανε θεμητή. Και αυτό λέει και το Σύνταγμα. Μάλιστα, αλλά τέλος πάντων αυτό το κουβεντιάζουμε. Το μαθαίνουμε. Δεν βγαίνουμε εμείς, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό παίρνει τη μορφή της άδειας. Δηλαδή τι λέει, ότι εάν δεν γνωστοποιήσω και δεν συνεργαστώ με την αστυνομία, που προσοχή, η αστυνομία και ο εισαγγελέας θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει με βάση το σκοπό της διαδήλωσης. Θα γίνεται ένα φιλτράρισμα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα γίνεται φιλτράρισμα ανάλογα οποίος, με τα. Το οποίο είναι τόσο γενικόλογο όπως σας αναφέρω. Θα σου πει τώρα ο αστυνομικός διευθυντής, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνεις διαδήλωση. Δεν ξέρω αν θα το πει ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής που υπάρχει σήμερα. Όταν όμως ψηφίζεις ένα νομοσχέδιο, πρέπει να δεις πώς αξιοποιείται σαν εργαλείο. Παρακάτω. Δεύτερο ζήτημα, της αστικής ευθύνης. Ναι. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια τον κύριο Δημητρακόπουλο και την ακούω την προσφορά του. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ, σαν πρόεδρος του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής, κάνω μια συγκέντρωση. Έχω πάρει τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης, τα οποία μπορεί να μην είναι αρκετά. Και ένας καταστηματάρχης που έχει, μιας και αναφερόμαστε σε παραδείγματα, ένας καταστηματάρχης που έχει προβλήματα, βάζει δύο δικούς του και του ρίχνει μια τζαμαρία. Ήδη ασφαλιστικές εταιρείες ετοιμάζουν συμβόλαια με βάση αυτό το νόμο. Που θα τρέχουν τους συνδικαλιστές και τους διοργανωτές στα δικαστήρια. Έστω ότι μετά από 8 χρόνια εγώ αθειώνομαι στο δικαστήριο. Αθειώνομαι. Να το δούμε αυτό. Για 8 χρόνια θα έχω εξουθενωθεί οικονομικά, ψυχολογικά, ηθικά και πολιτικά. Δεν πρέπει είναι όμως έτσι, απ' την άλλη πλευρά κάποιος να έχει την ευθύνη ο καθένας, για αυτή καταρχήν υπάρχει συλλογική ευθύνη των οργάνων. Και όλοι μας, οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, όλοι μας, όπως οι βουλευτές, όπως ο καθένας που είναι στο δημόσιο βίο, κρίνεται από τα μέλη του αν κάνει σωστά τη δουλειά του ή όχι. Ναι, ένα ζήτημα είναι αυτό. Εντάξει, αλλά... Δεύτερον, για τις συγκεκριμένες ευθύνες από τα συγκεκριμένα επεισόδια, θα πρέπει να πληρώνουν αυτοί που τα κάνουν. Εμείς έχουμε καταγγείλει πολλές φορές για προβοκάτσεις. Και να σας πω κάτι, άκουσα και την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Πρωθυπουργού. Ναι. Ήταν πολύ βολικό αυτό με τις ζαρτινιέρες. Δηλαδή, συζητάμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δεν μίλησε για τις ζαρτινιέρες. Για τις ζαρτινιέρες και για τη Μαρφίν συγκεκριμένα. Και να σας πω, είναι άσχημο να σκυλεύεις πάνω στα ονόματα νεκρών για να φέρει. Ακούστε με τώρα. Σκυλέψανε αυτοί που το σπάσανε ή αυτός που το και αυτοί που το σπάσανε, έχει βγει και το δικαστήριο και απόφαση που μιλάει για ευθύνες του εργοδότη. Αυτό δεν αναφέρθηκε πουθενά από την παρούσα κυβέρνηση, ούτε όταν έβαζε την πλάκα, ούτε στην τοποθέτηση τώρα. Για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας κτλ. Δεν είναι σωστό λοιπόν να χρησιμοποιήσει. Έχουμε και εμείς πολλά παραδείγματα νεκρών να αναφέρουμε, όχι 100 χρόνια πίσω, τώρα τα τελευταία χρόνια. Επί κυβερνήσεων και Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Λοιπόν, δεν είναι σωστό. Ήταν πολύ βολικό αυτό με τις ζαρτινιέρες για να έρθει σαν επιχείρημα στο Κοινοβούλιο. Τους έβαλε. Λέω λοιπόν ότι θεσμοθετεί αυτό το νομοσχέδιο την προβοκάτσια. Και το κύριο. Και θέλω και... Αναγνωρίζεις όμως, Αλέκο μου, ότι υπάρχει και ένα θεματάκι, διότι 50 μπαχαλάκι πάνε και τα σπάνε εδώ και εκεί. Θεματάκι υπήρχε, υπάρχει και τώρα με αυτό το νόμο θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί οποιοδήποτε θα θέλει, θα έχει δεσμοθετηθεί να στείλει μια προβοκάτσια. Πάμε και να σας πω και ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα του νομοσχεδίου. Που κατά τη γνώμη μας είναι το κύριο. Και είναι η ουσία. Κάτσε, δύο λεφτά γιατί είναι και ο έχει να κάνει με τη διεύθυνση που θα δημιουργηθεί από την πλευρά της αστυνομίας και θα διώκει τη ριζοσπαστικοποίηση και θα φτιάξουν φακέλους. Έτσι γενικώς και αορίστως όπως το λέω. Ποιος θα κρίνει τη ριζοσπαστικοποίηση, ο συνάδελφός μου.